Επιστρέψαμε, πάμε γήπεδο στη Δέλτα Τηλεόραση και η χαρά μας είναι μεγάλη καθώς θα πάμε να μιλήσουμε για ένα πολύ σπουδαίο γεγονός που είναι ο κλασικός αυθεντικός μαραθώνιος της Αθήνας, αλλά κυρίως η χαρά μας είναι μεγάλη γιατί θα μιλήσουμε με το συγκεκριμένο παιδί, με το συγκεκριμένο αθλητή, τον πρωταθλητή μεγάλων αποστάσεων, τον νικητή του Run Greece μεταξύ άλλων του 2022 στα 10 χιλιόμετρα, του νικητή στο δικό μας εδώ το Via Ignatia στον Μαραθώνιο των 18 και με πολλές άλλες επιτυχίες. Ο Μπάμπης ο Βούλγος φυσικά είναι αυτός τον οποίο αναφέρομαι και θα πάμε να το δούμε και να τον ακούσουμε. Μπάμπη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Πολλά συγχαρητήρια για την χθεσινή σου εμφάνιση. Ενδέκατο στο κλασικό μαραθώνιο της... Μας ακούς? Ακούω, κανονικά. Πολύ ωραία. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν για τη χθεσινή σου εμφάνιση στον μαραθώνιο της Αθήνας. Μια σπουδαία πραγματικά εμφάνιση σε έναν σπουδαίο αγώνα. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία? Σας ευχαριστώ καταρχάς για την πρόσκλησή σας. Τα συναισθήματα είναι απερίγραπτα. Πίστευα ότι θα ξυπνήσω σήμερα και θα είναι ξανά η μέρα του αγώνα. Γιατί πίστευα ότι ήταν όνειρο αυτό, όλο αυτό που έζησα. Τρομερή επίδοση που δεν περίμενα ότι μπορώ να καταφέρω κάτι τέτοιο. Και φοβερά συναισθήματα, δηλαδή δεν περιγράφεται. Να πούμε ότι ο Μπάμπης έχει καταγωγή από το Σουφλί και κατέβηκε εκπροσωπώντας και τον Δρομέα Θράκης σε αυτόν τον αγώνα. Δεν ξέρω, Κωνσταντίνα. Μια ψυχή και καρδιά θρακιώτικη ο Μπάμπης ο Βούλκος. Ιδιαίτερα αγαπημένος μου. Γεια σου Μπάμπη μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που μοιραζόμαστε αυτή την κουβέντα. Έχω τρέξει κι εγώ αυτόν τον μαραθώνιο, όχι βέβαια με τέτοιο χρόνο. Χθες είχα μια ιδιαίτερη υπερένταση, σε παρακολούθησα από την αρχή μέχρι το τέλος. Πρόσεξα ότι στα μισά της διαδρομής ήσουν 15ος και από εκεί και πέρα ανέβηκες κι άλλο. Θέλω να σε ρωτήσω. Πες μου. Αυτό, στην Αθήνα το μυστικό είναι να βγεις δυνατός μετά το 31 που τελειώνουν οι ανηφόρες. Από εκεί είδα ότι είχα δυνάμεις. Και πήγα στις κατηφόρες με πάρα πολύ καλό ρυθμό. Δηλαδή, πήγαινα κάποια στιγμή με 3,25-3,30 το χιλιόμετρο. Απίστευτο. Για όσους γνωρίζουν, είναι πολύ δυνατός ρυθμός. Εμείς, να πούμε, όση ώρα μιλάει ο Μπάμπης, βλέπουμε και πλάνα από τον τερματισμό του, αλλά και άλλα πλάνα από διάφορες διαδρομές του και από τον τερματισμό τον χθεσινό του στον μαραθώνιο. Συνέχισε, Μπάμπη. Μπάμπη, να σε ρωτήσω κάτι. Οι ανηφόρες σε δυσκόλεψαν ιδιαίτερα? Είναι δύσκολες οι ανηφόρες, είναι δύσκολες για όλους τους δρομείς. Βέβαια. Θέλοντας και μη, θα χάσει κάποια δευτερόλεπτα, οπωσδήποτε. Τα κάλυψες όμως μετά στην κατηφόρα. Μετά βγήκα ξεκούραστος και κάλυψα όλα αυτά που έχασα στην ανηφόρα. Πώς είναι να τερματίζεις το καλή μάρμαρο, Μπάμπη? Τερματίζω εκεί για τρίτη φορά. Μετά το 2015 και 2016. Απίστευτο, δηλαδή μπορώ να πω ότι αυτή τη φορά ήταν καλύτερο και από την πρώτη φορά. Δηλαδή έναν απίστευτος χρόνος που δεν το πιστεύω, δηλαδή δεν πιστεύω ότι κατάφερα κάτι τέτοιο. Δέκατη θέση στο Πανελλήνιο. Μας έκανες πολύ περήφανους, Μπάμπη Βουλικό. Δεν περιγράφεται. Ήξερα ότι με περιμένουν δικοί μου φίλοι, συγγενείς στο στάδιο και μοναδικό. Προσπάθησα να πάω όσο πιο γρήγορα γίνεται. Να σε ρωτήσω κάτι, Μπάμπη. Ο Μαραθώνιος της Αθήνας είναι μια τεράστια γιορτή για όλη την πρωτεύουσα και σε όλα τα χιλιόμετρα. Έδινες σημασία σε αυτά που γινόταν γύρω σου, έπαιρνες δύναμη από τον κόσμο ή ο στόχος σου ήταν μόνο ο χρόνος, δεν ήθελες να ξεφύγεις από αυτό και εστίαζες μόνο εκεί? Ήταν ο συγκεκριμένος και σε όλοι οι αγώνες είναι γιορτή για μας. Είναι μαγικές στιγμές σε κάθε αγώνα. Αλλά ο Μαραθώνιος της Αθήνας είναι κάτι διαφορετικό. Χάρηκα τον αγώνα περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Είχα δυνάμεις, ήμουνα, καταλάβαινα τι γινόταν γύρω μου. Τεράστια στήριξη από τον κόσμο, που νομίζω έσπασε κάθε ρεκόρ φέτος.
Ναι. Σε κάθε σταθμό ήταν όλη η πόλη έξω, η κάθε περιοχή ήταν οι πάντες έξω. Είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο αυτό και εμείς πρέπει να είμαστε περήφανοι σαν Έλληνες που καταφέρνουμε και κάνουμε ένα τέτοιο μαραθώνιο, γιατί έρχονται να τρέξουν από πάρα πολλές χώρες αθλητές και δρομείς και να ζήσουν όλη αυτή τη γιορτή. Είναι πολύ σημαντικό και ο θελοντισμός. Το ζουν όλοι με την ψυχή τους, έτσι. Σε τρέχουνε πολλές φορές. Σε τρέχει ο κόσμος. Πραγματικά, πραγματικά. Με τεράστια δύναμη. Συγκρίνεται αυτό... με τους άλλους αγώνες, μπορείς να πεις ότι συγκρίνεται με κάποιο άλλο αγώνα, Μπάμπη, ο μαραθώνιος? Έχω τρέξει 3 μαραθώνιους στο εξωτερικό. Και δεν πήρα τέτοια συναισθήματα, τόσο έντονα συναισθήματα από αυτούς. Η Αθήνα είναι το κάτι άλλο μαραθώνιος της Αθήνας. Ναι, βγάζουν, ναι, το χαίρονται πάρα πολύ οι Αθηναίοι. Το χαίρονται πάρα πολύ, ναι, πραγματικά. Και σαν Έλληνες, δηλαδή, είναι... νομίζω ότι θα έπρεπε κάθε δρομές να τερματίσει έστω και μια φορά στο Καλή Μάρμαρο. Πάντως, χθες, όσοι δεν τρέξαμε, να ξέρεις ότι το ζήσαμε μέσα από σένα. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθείτε, με στηρίζετε. Να ευχαριστήσω και το Δρομέα Θράκης τώρα που έχω την ευκαιρία. Και την AGT κατασκευαστική από την Αθήνα που με στηρίζει τους τελευταίους μήνες. Ξεκίνησε μια συνεργασία. Και θα πάμε πιο δυνατά. Είμαστε όλοι πάρα πολύ περήφανοι για σένα. Πάμε για καλύτερα. Έτσι. Πες μας τι έχεις από εδώ και πέρα, στόχους. Τι στόχους έχεις? Τώρα θα ξεκουραστώ μέχρι τις γιορτές. Δεν μου φαίνεσαι καθόλου κουρασμένος. Βγήκα πιο φρέσκος από κάθε άλλο τερματισμό μαραθωνίου. Φαίνεται. Πιστεύω, αν δεν είχα... αν δεν ήμουν τόσο ευχαριστημένος στη διαδρομή από αυτό που πήγαινε να γίνει, νομίζω ότι μπορούσα να δώσω ακόμα λίγο, αλλά δεν χρειάστηκε. Ποια είναι η επόμενη διοργάνωση? Ποια είναι η επόμενη διοργάνωση τώρα, Μπάμπη, που θα λάβεις μέρος? Δεν έχουμε βάλει καινούριους στόχους από την καινούργια χρονιά. Mm-hmm. Τώρα να έρθουν και θα περάσουν οι γιορτές και θα τα βάλουμε κάτω τα πράγματα. Ξεκούραση και αποκατάσταση τώρα. Τώρα αποκατάσταση, ναι. Έτσι, είναι σημαντικό κομμάτι και αυτό. Μην το ξεχνάμε. Έτσι. Βεβαίως, πρέπει να επανέλθει το σώμα από την ταλαιπωρία της προετοιμασίας και του αγώνα. Μπάμπη, και πάλι πολλά συγχαρητήρια. Πάντα επιτυχίες να ευχηθούμε. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε και στο μέλλον. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας. Ευχαριστούμε, Μπάμπη. Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Αυτός ήταν ο Μπάμπης Βούλκος, ένα φοβερό παιδί, ένας φοβερός αθλητής.